Είναι πολύ χαρούμενη μέρα γιατί. Γιατί εγκαινιάζουμε τρία σπίτια. Τρία σπίτια που μας βοήθησε βέβαια το Σταύρος να έρθουν να τα φτιάξουμε και είναι πολύ όμορφα. Τα οποία όμως θα στεγάσουν τρεις μεγάλες ιδέες που κρύβουν μεγάλα οράματα για τα παιδιά με αναπηρία. Η πρώτη ιδέα, το πρώτο σπίτι. Το πρώτο σπίτι είναι ένα σπίτι για έφηβους με αναπηρία. Είναι καινοτόμο γιατί για πρώτη φορά τα παιδιά, οι έφηβοι με αναπηρίες, χωρίζονται από τα μικρότερα παιδιά, έτσι που να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν την εφηβεία τους με όλες τις όψεις. Και βεβαίως, αυτή η νέα κατοίκηση που νομίζουμε ότι ήταν τα ίδια τα παιδιά που μας ενέπνευσαν για να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Και το τονίζω αυτό, γιατί πρέπει πάντα να ακούμε τους ωφελούμενους, ό,τι αποφασίζουμε πρέπει να έχει τη συνένεσή τους και πολλές φορές την έμπνευσή τους, όχι να αποφασίζουμε ρήμην τους. Αυτή λοιπόν η ιδέα και αυτή η νέα κατοίκηση ανοίγει το δρόμο, άνοιξε το δρόμο, ώστε τα μικρότερα παιδιά να βολευτούν, να κατοικήσουν καλύτερα στα υφιστάμενα κτίρια τους. Και ανοίγει και έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή, αυτοί οι έφηβοι να αρχίσουν σιγά σιγά να εκπαιδεύονται, να συνηθίσουν την ιδέα της αυτόνομης ή υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γιατί τι επιθυμούμε? Επιθυμούμε όλα τα παιδιά με αναπηρίες να βγουν από τα ιδρύματα και να υπάρξουν και να βιώσουν αυτόνομα ή υποστηριζόμενα μέσα στην κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησής μας, αυτός είναι ο στόχος όλων των φορέων που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Το δεύτερο σπίτι είναι ένα κέντρο που παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες. Μια εκπληκτική ιδέα των εργαζομένων που το πήραν πάνω τους, του Διοικητικού Συμβουλίου προφανώς, του Επιστημονικού Συμβουλίου. Μια ωραία ιδέα που στηρίχτηκε πολύ από τις γνώσεις του Μιχαλίνιου και θα αφορά παιδιά με αναπηρίες, άπορα ή τα οποία είναι ανασφάλιστα, σε όλο το νότιο τομέα. Επομένως, Δήμαρχε, δεν θα έχεις μόνο εσύ τη δόξα, αλλά και πολλοί δήμοι από όλο το νότιο τομέα που ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι, ενδεικτικά από τη Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ελληνικό κτλ. Όλοι οι δήμοι θα μπορούν εδώ να φέρουν τα παιδιά τους εφόσον είναι ανασφάλιστα και άπορα και να μπορούν να έχουν αμέσως θεραπευτικά προγράμματα, συμβουλές κτλ. Αντί να περιμένουν για να βρουν μία θέση σε ένα δημόσιο κέντρο θεραπευτικών παροχών. Καταλαβαίνετε πόσο ανάσα είναι αυτό για την κοινωνία. Μακάρι, άντε λοιπόν Σοφία, άντε εργαζόμενοι και το δεύτερο στο βόρειο τομέα και να τα πολλαπλασιάσουμε αυτά τα σπίτια. Το τρίτο σπίτι. Το τρίτο σπίτι έχει κυρίως νομίζω ότι δουλεύει με μία ιδέα της αποιδρυματοποίησης. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε ότι εμάς η έννοια μας, όπως σας είπα, και με το νέο νόμο της αναδοχής και υιοθεσίας, ο οποίος αυτές τις μέρες μπαίνει στη Βουλή για ψήφιση. Πολλή συζήτηση γίνεται, θα έχουμε και αντιπαραθέσεις και ό,τι χρειάζεται. Αλλά θα ξέρετε από τώρα ότι ο στόχος μας είναι κανένα παιδί μες στα ιδρύματα. Όλα τα παιδιά με μια ζεστή αγκαλιά, σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια είτε ανάδοχη είτε θετή. Αυτός είναι ο στόχος μας και αργά ή γρήγορα θα το καταφέρουμε.
Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το τρίτο σπίτι? Είναι μια ιδέα μεγάλη που τη δουλεύουμε και με άλλα κέντρα κοινωνικής προστασίας. Ένα σπίτι ανάσα. Ανάσα για τους γονείς. Ανάσα για τους γονείς των παιδιών με αναπηρία. Που τα κρατάνε στα σπίτια τους, που τα φροντίζουν στα σπίτια τους, που θέλουμε να τους βοηθήσουμε να τα κρατάνε πάντα στα σπίτια τους. Αυτή είναι η πολιτεία που νοιάζεται. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό το τρίτο σπίτι θα μπορούν οι γονείς το καλοκαίρι, εκεί που θέλουν να πάνε μία εβδομάδα κάπου με τα άλλα τους παιδιά ή όχι, να αφήσουν εδώ το παιδί τους που θα συνεχίζει τις θεραπείες του και συγχρόνως θα κάνει διακοπές σε αυτό το υπέροχο μέρος. Ακόμη και αν συμβεί κάτι στο γονιό, έκτακτο, πρέπει να μπει για μια εγχείρηση το ένα τ' άλλο, να μπορεί να αφήσει εδώ το παιδί του. Αυτό το σπίτι με τεράστια συμβολική σημασία για μας, επίσης είναι το πρώτο που εγκαινιάζουμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε πολλά κι άλλα, θα εγκαινιάσουμε κι άλλο στη Δυτική Ελλάδα, στα Λεχενά κοντά κτλ. Δηλαδή θα μπορέσουμε πια η κοινωνία και οι οικογένειες με πιο αυτοπεποίθηση να κρατάνε τα παιδιά τους στο σπίτι και να έχουν την αίσθηση ότι η πολιτεία τα υποστηρίζει. Υποστηρίζει την οικογένεια με το ανάπηρο παιδί. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα. Βλέπετε, πήρα πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα.